Πάνω σε αυτό το πλάνο κινούμαστε και εμείς. Εγώ προσωπικά ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας και όλοι οι φορείς της ευρύτερης περιοχής. Είναι θετικό το ότι βρέθηκε επενδυτής και η θέση δικιά μου και των κατοίκων πρώτα της περιοχής μας, των φορέων όλων, εκπολιτευτικών συλλόγων, πορικού συλλόγου και όλους όσους θα μπορούσαν να δουν με ανοιχτό μάτι λίγο πιο πέρα, ότι εμείς επιθυμούμε μια τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Δηλαδή να κινηθεί ο επενδυτής πάνω σε κάτι που θα προσβλέπει να έρθει κόσμος στην περιοχή μας, να ανοίξουν θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε πάλι το αντίριο και την ναυπαχτεία να τη δούμε όπως εισαρμόζει. Σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος εδώ της Ενότητας Αντιρίου, ακόμη δεν έχει, υπάρχει κάποιο, δεν έχει ανοίξει ο επενδυτής στα χαρτιά του. Σκοπεύετε να κάνετε κάποιο συμβούλιο, να φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Θα σας προλάβετε κύριε Δημάρχη, αυτό είναι στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας. Να καλέσουμε τον επενδυτή να μας πει ακριβώς και αυτός τι προσβλέπει. Από ό,τι έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της κοινότητας Αντιρίου και αυτός θα καλέσει γενική συνέλευση των κατοίκων για να ακουστούν όλες οι γνώμες. Συγκεκριμένα από τον κ. Παπαδόπουλο, θα κληθεί και ο επιχειρηματίας εκεί. Ναι, αυτό είναι πολύ θετικό, να τον ακούσουμε και να μην φημολογείτε τι άλλο μπορεί να γίνει, να μας πει από πρώτο χέρι τι μπορεί να κάνει αυτός, τι μπορεί να γίνει. Πάντως αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό που επιθυμούν οι κάτοικοι είναι αυτό που είπατε στην αρχή, τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, έτσι κάτι είναι, που έτσι ήταν είναι, από άλλους επιχειρηματίες έτσι, μέσα έτσι, στα έτσι. Πλάνα. Έτσι, και, εμείς, ναι, και εμείς αυτό επιθυμούμε, τουριστική ανάπτυξη, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, να δουλέψει ο κόσμος, να προτιμηθούν άτομα από την ευρύτερη περιοχή και όχι. Παραδείγματος χάρη όπως έγιναν τα αιωλικά πάρκα οι ανεμογεννήτριες που μόνο ο κόσμο δεν φέραν στην περιοχή μας παρά μια υποβάθμιση της περιοχής. Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε, τα βλέπουμε καθημερινά. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας από ό,τι φαίνεται και τα προβλήματα θα τα αναδείξουμε τι έχουν κάνει οι ανεμογεννήτριες όλο αυτό το διάστημα στην ευρύτερη περιοχή μας.